Υπόλοιπα κύριε κόμματα. Παπαναστάση, εσάς τώρα φαντάζομαι ότι δεν σας ενοχλεί η ιστορία αυτή για το debate. Θέλετε να πάρετε μέρος στο debate. Το ΚΚΕ πάντα πήγαινε, δεν υπάρχει ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και στα ποσοστά σας βλέπω τα δημοσκοπικά, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις αυτού του είδους. Βέβαια, κατά περίπτωση τις εξετάζουμε. Αλλά ήθελα να εστιάσω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε τόση ώρα για μία στιγμιαία, αν θέλετε, διαδικασία παρουσίασης της πολιτικής των κομμάτων, αφήνοντας το απειρόβλητο την πολιτική που εφάρμοσαν όλα τα κόμματα 4 χρόνια, και πριν από αυτά τα 4 χρόνια ήταν άλλα 4 χρόνια, ναι, τα οποία τα βίωσε ο λαός. Θα σας απαντήσω, τα βίωσε ο λαός. Μην μένουμε πάντα. Τα βίωσε ο λαός, τα γνωρίζει. Και να σας πω και κάτι, το debate κατά την άποψή μας είναι μια πολιτική φωτοβολίδα, γιατί ναι, ακούσαμε για παράδειγμα εδώ πέρα τον κύριο Μπουκόρο, ο οποίος εκφράζει και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα, σχετικά με το σύνθημα «Έγιναν λάθη». Βεβαίως και έγιναν λάθη. Ήταν λάθος το τσάκισμα των μισθών και των αμοιβών. Ήταν λάθος η ακρίβεια της ενέργειας. Να τελειώσω, κύριε Μπουκόρο. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος η ακρίβεια. Βέβαια, αυτό όταν παραδέχεται ένα κόμμα ότι ήταν λάθος, το επόμενο λογικό ερώτημα είναι. Το κακό είναι ποιο. Το κακό, αν θέλετε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Το κακό ποιο είναι. Ότι από την ώρα που αναγνώρισε ότι έκανε λάθο, ναι, τι προτείνει για να το διορθώσει. Ναι. Πώ θα κρυβίνουνε, πώ θα φτηνίνουνε η ενέργεια, πώ θα φτηνίνουν τα τρόφιμα. Να σα ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε, στην ουσία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι περισσότερο, αν θέλετε, στοιχεία συσκότηση τη εφαρμογή αυτή τη πολιτική και όχι η πραγματική διόρθωσή τη και η ελάφρυνση των λαϊκών. Κύριε Παπαναστάση, επειδή για του μισθού εσεί έχετε πάντα μία πάρα πολύ σταθερή ρητορική και στρατηγική. Αυτό το οποίο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι στην επόμενη τετραετία είναι δυνατή μια αύξηση 25% των μισθών, εσείς διαφωνείτε? Την σας απαντήσω. Μικρή, ναι, ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της κάθε αύξησης. Ότι δανείστε και ένα κομμάτι της ρητορικής σας, δηλαδή. Βεβαίως, είμαστε υπέρ της κάθε αύξησης, η οποία θα δώσει μια ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία στις 10 του μηνός βλέπουν και τα πορτοφόλια τους έχουν αδειάσει. Το ερώτημα είναι πώς. Μήπως με την εφαρμογή του νόμου Αχτσιόγλου Βούτσι, μήπως με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πώς θα δοθούν αυτές οι αυξήσεις? Άρα, τι προτείνει το ΚΚΕ? Πάμε λιγάκι να ακούσουμε εσείς τι προτείνετε. Του επόμενου πρωθυπουργού. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Οι εργαζόμενοι πραγματικά δεν τσιμπάνε πλέον. Γι' αυτό και αυξάνουν και τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Καλά, 6% δεν είναι. Περιμένουμε. Το έχετε ξανακάνει το 6%. Κοιτάξτε, είναι πολλαπλασία. Είναι σαν ποσοστό στην δύναμη την οποία έχει το ΚΚΕ. Είναι πολύ σημαντικό και δείχνει μια αποδοχή σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες προεκλογικού αγώνα, αλλά και εφαρμογής της πολιτικής του. Μην ξεχνάμε τις απαγορεύσεις που μπαίνουν στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμενους. Στην στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στους απαγορεύσεις, στην καταστολή της αστυνομίας. Αυτά δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες. Θα σας παρακαλούσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας εξαιρέσετε, γιατί είσαστε εδώ και τα λέτε αυτά. Έτσι, εννοώ ότι είστε εδώ, είστε παρόν, εκπροσωπήστε. Δηλαδή το ΚΚΕ εκπροσωπείτε. Μιλάω, αν θέλετε, και επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, σε μια γενική στάση. Προφανώς και δεν εντάσσω το κανάλι σας μέσα. Είναι μια γενική στάση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι και το αγαπημένο πολιτικό κόμμα, και ας έρθει όποιος θέλει να το διαψεύσει. Εντάξει, με αυτή τη λογική του λέω. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση. Άντως, με το... δεν είναι και